Θανάση, είμαστε μια εβδομάδα πριν. Θέλω να μου πεις ουσιαστικά για τις τελευταίες ετοιμασίες, για το τελευταίο άγχος. Έκλεισε ευτυχώς το τραύμα και η πληγή έκλεισε. Αυτό ήταν το αρχικό σου, η αρχική άγχος. Σου... Μπράβο. Το αρχικό μου άγχος, αν και... Εντάξει, εγώ το πίστευα ότι δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, αυτό έλεγα και στο δασκαλείο μου, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσω. Παίζεται ένας παγκόσμιος τίτλος με τη Μαρία Τσιμερτζόγλου και την αντίπαλό της, οπότε και με ανοιχτό κεφάλι, που λέει ο λόγος, θα ερχόμουν είτε σαν θεατής και πόσο μάλλον σαν αθλητής. Η προετοιμασία πάει καλά, αν εξαιρέσουμε τον τραυματισμό. Ο αντίπαλός μου, ο Γιώργος Ψαράς, του δάσκαλου του Γιάννη του Κακαράκη, είναι ένας πολύ καλός αθλητής, kickboxeras μεν, αλλά σε υψηλό επίπεδο. Έχω κάνει την προετοιμασία μου, έχω από πέρυσι τον Νοέμβριο να ανέβω στο ring. Αυτό ήταν το ζητούμενο, να παίξω ένα καλό δυνατό παιχνίδι, να πατήσω και να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Ήταν ένα διάστημα που σε βλέπαμε συνέχεια στα ring, δηλαδή κάθε δύο μήνες ήσουν σε διοργάνωση, ανέβαινες, κέρδιζες. Γιατί άφησες να περάσει σχεδόν ένας χρόνος για να ξανανέβεις? Δεν το άφησα. Κάποιες συγκυρίες με κάποιες... δεν ξέρω πώς να το πω τώρα, λάθος επιλογές... συνεργασίες οι οποίες τελικά δεν βγήκανε όπως περιμέναμε, με αφήσαν έξω και με πήγαν αρκετά πίσω, γιατί περίμενα διοργανωτές να τηρήσουν αυτά που είχαν πει, αλλά τελικά αυτό δεν έγινε, δεν καταφέραμε να τα βρούμε, δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε. Είχα κλείσει να παίζω στον Ολίμιτς με αποκλειστικότητα στον Ολίμιτς, τελικά δεν καταφέραμε να τα βρούμε με την κυρία Μπιτάκου όσον αφορά την αποκλειστικότητα, οπότε απλά αυτό καθυστέρησε να το καταλάβουμε και εμείς και εκείνοι, και έτσι μείναμε πίσω από αγώνες. Και εγώ δεν το ήθελα, δηλαδή πραγματικά ούτε εγώ ούτε ο δασκαλός μου το ήθελα, γιατί εγώ ήμουν εδώ, έκανα προπονήσεις και περίμενα να παίξω, αυτό θέλω, να παίξω. Για τον Θανάση είναι ένα restart αυτό, ουσιαστικά ξαναμπαίνει στο ring, πυγμαχικά βέβαια. Είχαμε βάλει κάποιους στόχους, αν κάποιοι θυμούνται, ότι θα είχαμε μια επιλογή, καθότι ο Θανάσης έχει φτάσει ήδη τα 35, είχαμε βάλει σαν επιλογή να παίζει μόνο με ξένους αθλητές, έτσι ώστε να ολοκληρώσει την καριέρα του με αυτόν τον τρόπο. Είναι κάτι το οποίο δεν κατάφερε τελικά να γίνει όσον αφορά τη συνέπεια των μεγάλων, ας το πούμε, διοργανώσεων. Οι συμφωνίες οι οποίες έγιναν δεν μπόρεσαν για δικαιολογημένους λόγους να τις στηρίσουμε. Οπότε ο Θανάσης ξαναμπαίνει, επειδή είναι ένας ενεργός αθλητής και ακόμα το λέει η καρδιά του, ξαναμπαίνει μέσα στα ring, έχοντας ένα πολύ δυνατό πυγμαχικό παιχνίδι. Ο αντίπαλός του, ο Ψαράς, ένας πολύ δυνατός και καταξιωμένος αθλητής. Στο kickboxing έχει μεγάλη εμπειρία. Έχει κάνει μια στροφή προς την πυγμαχία τον τελευταίο καιρό. Πιστεύω θα έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.